Χιλιάδες Παλαιστίνοι εγκαταλείπουν την πόλη Χαν Γιουνίς με προορισμό τη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, προκειμένου να γλιτώσουν από τις μάχες και τους βομβαρδισμούς. Ωστόσο, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς μια χειμερινή βροχόπτωση πλημμύρισε ολόκληρη την πόλη. Πολλοί από τους καταβλισμούς των εκτοπισμένων βυθίστηκαν επίσης στη λάσπη. Στη Χαν Γιουνίς πάντως, οι Ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις πιέσεις. Η Παλαιστινιακή πλευρά ισχυρίζεται ότι ο Ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει οτιδήποτε βρεθεί μπροστά του. Πολλά χτυπήματα αναφέρονται σε περιοχές κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ, το μεγαλύτερο που παραμένει λειτουργικό στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου έχουν διαφύγει στη Ράφα και υπάρχουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση μετά τους βομβαρδισμούς. Το Σάββατο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τα μέλη της Χαμάς νέους Ναζί. Επέκρινε την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τις κατηγορίες περί γενοκτονίας, η οποία ήρθε την παραμονή της Διεθνούς ημέρας μνήμης του Ολοκαυτώματος. Κατά τη διάρκεια της βιντεοσκοπημένης ομιλίας του, ο Νετανιάχου έδειξε το βιβλίο «Ο αγών μου» του Χίτλερ στα αραβικά. Ισχυρίστηκε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο ανακαλύφθηκε από τις Ισραηλινές αρχές στη Γάζα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, ανέφερε ότι το τελευταίο 24ωρο 174 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 310 τραυματίστηκαν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3 νεκροί σε ένα κατεστραμμένο σπίτι στη Ράφα, την πόλη που πλέον προσελκύει όλο ένα και περισσότερους πρόσφυγες.